καλησπέρα, έλα, θα τα πεις εσύ. Κάτσε, θα κάνεις ερωτήσεις. Θα τα βάλουμε με τη σειρά. Ναι. Βρισκόμαστε στην Αττική και κάπου στην Αθήνα. Πίσω από την κάμερα υπάρχει ένας φίλος, ο οποίος είχα έρθει στο σπίτι του παραμονές Χριστουγέννων. Έκανες πρόσφατα ανακαίνιση το σπιτάκι σου, όπως κάνουμε όλοι, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, ο Έλληνας γουστάρει να έχει το σπιτάκι του και έχουμε και τρέλα με τα αυτοκίνητα. Το είπαμε αυτό. Ναι, το είπαμε. Θα μιλάς. Ναι, ναι, πρώτα τα αυτοκίνητα με νεότερη, το σπιτάκι μας όταν... Ναι. Έκανες ένα ωραίο σπιτάκι, έκανες την ανακαίνιση, με πήρες τηλέφωνο η αλήθεια και με τιμάει το γεγονός ότι μου είπε Στράτο, σου έχω μια δουλίτσα. Δυστυχώς δεν είχαμε σωστή επικοινωνία, γιατί μου είπες ότι είναι στην Αθήνα. Και εγώ όταν ακούω Αθήνα καταλαβαίνω κάτι σαν κέντρο, ότι θα πρέπει να κουβαλάω εργαλεία κτλ. Κακός. Οι ενδιαφερόμενοι δίνουμε ένα tip πολύ χρήσιμο, πρέπει να του διευκρινίζετε πού βρίσκεστε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι, γιατί μου είπε Στράτο, σου έχω υδραυλικά, αποχέτευση, πλακάκια. Σου είπα κύριε Στράτο, με πολύ αγάπη, ναι. Έλα να κάνεις, επειδή είσαι νούμερο ένα για μένα, το νούμερο ένα της καρδιάς μας. Άμπραβο. Λοιπόν, πρόσεξε, αλλά αυτό εκείνη δεν το είπα τότε, έτσι. Ναι. Είπα, κύριε Στράτο, έλατε να κάνετε μελέτη σωμάτων για να έχουμε σωστές θερμίδες στους χώρους μας, γιατί ό,τι κάνει πρέπει να το κάνει ο Στράτος, γιατί για τα κάνουμε μία φορά, παιδιά. Και σωστά είναι να γίνονται μία φορά και σωστά. Το να το κάνεις 10 και λάθος είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Λοιπόν, και αυτό που λέει για τους κοντούς. Τέλος πάντων, πήρα τον κύριο Στράτο για να κάνει μελέτη του χώρου full καλοριφέρ, full μπάνια, full επιτοστάσια, όλα full. Αλλά δυστυχώς έκανα το λάθος και του είπα ότι είμαι Αθήνα. Δεν προσβάλλουμε τους Αθηναίους. Όταν λέει ο φίλος πίσω από την κάμερα ότι θα αναλάμβανα τις μελέτες, όχι θα τις αναλάμβανα εγώ προσωπικά, σαν επιβλέπω στην ουσία. Σε επιβλέπω θα έχεις το συνεργείο. Μπράβο. Σου, φέρω τους φίλους σου, ήθελα εσύ να κάνεις τα τους πάντα. Τους φίλους και συνεργάτες. Μπράβο που εμπιστεύεσαι. Στον νομό Αττικής. Μπράβο, στον νομό Αττικής. Ναι. Δεν τέριαξε. Ήρθα Χαλκίδα, κατέβηκα ο Στέφανο πριν τις γιορτές, μαθαίνεις ότι είμαι εδώ, μου λες Μπαρμπαστράτο, τσακί σου και έλα. Συλλαμβάνεσαι. Όχι εσύ, ο Δημήτρης. Ο φίλος μου. Φίλος μου ο Δημήτρης. Ναι. Ήρθα προπαραμονή Χριστουγέννων, γιατί τι μου είπες, δεν ζεσταίνομαι. Κρυώνω, όχι μόνο δεν ζεσταίνομαι. Μηδέν θέλεις. Σε ένα τελειωμένο σπίτι, έλα σιγά σιγά προς τα εδώ. Να δείτε τα εργαλεία εδώ του Μάστορα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβετε. Κάτσε, γιατί τώρα εγώ θα κάνω παρεμβάσεις. Τι είπα να πει Μάστορας και τι είπα να πει Μάστορας. Καταλαβαίνετε, τα δεύτερα έχει quotations. Κοιτάξτε εδώ τι έφερε ο άνθρωπος. Έτσι. Τα μισά είναι ακόμα πάνω στα. Ναι, ναι, το αμάξι είναι τι κάτω εντάξει, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα για να δείτε τι είπα να πει Μάστορας και πείτε μου εσείς ποιος υδραυλικός έχει τόσα πολλά εργαλεία. Έτσι. Έχει. Καλά, άστο, άστο. Χίλια συγγνώμη να πω ότι έχουν περάσει 4 από εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Έρχομαι εδώ πέρα, ένα από τα πιο ωραία λεβιτοστάσια που έχω μπει, πρόσεξε και άσε με να ολοκληρώσω, πυρήμαχη πόρτα, το οποίο δεν το συζητάω, αυτόματο πυροσβεστήρα οροφής φρέσκο, όχι λιγμένο, που χάρηκε πολύ ο φίλος μου ο Φραγκίσκος, σε χωριστό εσωτερικό χώρο και προστατευμένη δεξαμενή του πετρελαίου, σωστά. Ναι, το λεβιτοστάσιο μετράει 25-30 χρόνια περίπου. 23 χρόνια. Ένα φανταστικό λέβητας Όσκαρ ελληνικής κατασκευής, χιτήριο λεβιτοστασίου Γιώργος Πολίτης Μαρκόπουλο Αττικής. Σου είπα ότι το καζάνι σου είναι φανταστικό. Πες ναι. Εγώ θα παρεμβαίνω. Εσύ θα πεις ναι θέλω. Άσε με να μιλήσω. Εσύ ντάξει. Πες ναι. Λέω ναι. Έναν πολύ ωραίο καυστήρα Μπερτόνε. Ένα φανταστικό πίνακα εδώ πέρα που έχει διάφορα. Κλασικά on-off διακόπτες, χωριστάκια κυκλοφορτή, χωριστάκια καυστήρα, θερμοστάτες. Εδώ πέρα θερμοκρασία νερού λέβητα. Δείξτε τα προς τα δω. Να τα δείξω. Εδώ έχει ένα πολύ ωραίο όργανο το οποίο είναι πυρόμετρο. Το οποίο δυστυχώς ποτέ δεν συνδέθηκε, γιατί πολύ πιθανό ο τεχνίτης που το πέρα, που το τοποθέτησε πριν 23 χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήξερε καν να το συνδέσει. Μπράβο. Για να μην τα λέει μόνο Στράτος, τα λέω και εγώ. Πάση λίγο. Ναι. Με το που ήρθα, φυσικά και ήρθα με τον αέρα του νικητή όπως κάνω πάντα, και σου είπα, μη στεναχωριέσαι, θα σε ζεστάνω σε χρόνο τετέ.
αυτό το φανταστικό δοχείο διαστολής της Reflexo 80 λίτρα ήταν εδώ πάνω. Δείξτε το, αυτό πραγματικά. Ναι, ναι, ήταν εδώ πάνω. Με προσπέρασε. Έκανε ολόκληρη καινούρια κατασκευή 2021. Ναι, το προτείνανε για να, πάει για να μην πιάνει χώρο. Το πετάξανε εκεί πάνω, ναι. Το πετάξανε, το λέω τώρα που μου είπε ότι δεν πάει εκεί, έτσι, αλλιώς θεώρησα... Όχι απλά δεν πάει εκεί, πρώτα απ' όλα θυμάσαι ήταν συνδεμένο εδώ πέρα σε αυτή τη χαλκοσωλήνα τη Φ15. Σωστό. Υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο το έχω ακόμα, κάτσε όπως είσαι, νομίζω αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Αυτά είναι τα λάφυρα, ναι. Αυτό ήταν, δηλαδή με προσπέρασε ρε φίλε. Το είχε πάνω εκεί πέρα και 80 λίτρα δοχείου διαστολής κάνανε μια κατασκευή που ούτε ξέρω και πόσα λεφτά μπορεί να στήξει. Ναι, αυτό. Ήταν το περίφημο παταράκι να το προσέξετε και όλες αλουμινίου, ναι. Ανέβηκε εκεί πάνω το δοχείο διαστολής, έρχομαι εδώ πέρα, ταϊσμένο με, φυσικά το κατεβάσαμε με τα κόπων και βασάνων, το μετράω, αν θυμάσαι έχει 0,7 bar πίεση. Hello, όπως λες και εσύ. Πάει αυτό. Συνεχίσαμε τα λάθη, κατεβάζω το δοχείο. Με ό,τι υλικά είχα στο αυτοκίνητο σου είπα θα το κάνουμε προσωρινά. Για να ζεστάνουμε το σπίτι να βγάλεις γιορτές. Το συνδέσαμε, το φουσκώσαμε, 1,8 μπαρ γιατί έχουμε μανομετρικό, το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο. Είδα ότι δεν βλέπω διαφορά. Δοκιμάζω τον κυκλοφορητή που είχες, τον έκανα την κλασική δοκιμή, τον σταμάτησα με το χέρι και σου έδειξα ότι τα έχει παίξει μετά από 22 χρόνια. Έτυχε να έχω έναν κυκλοφορητή στα μάξι ακριβώς ίδιο 30 κάθετος 7, το κουμπών με πάνω τα ίδια. Τα ίδια, δυστυχώς όμως ήταν προπαραμονή Χριστουγέννου και σου είπα ότι αν δεν πάω στο χωριό στη μανούλα μου θα φάω πολύ ξύλο και σου υποσχέθηκα. Και στην αδερφή που την αγαπάω. Και στην αδερφή. Και σου λέω πότε θέλεις να έρθεις και μου λες σε θέλω σαν δώρο Χριστουγέννων 3 του μηνός. Λέγαμε το μεταξύ, παζαρεύαμε και τις μέρες να το πεις αυτό, ναι. Τον αγαπάμε το Στράτο, τον περιμένουμε όμως. Δυστυχώς ήρθα μετά από ένα μήνα και... Ναι, ένα μήνα. Δεν θα τα λέμε όλα, δεν είναι. Ναι. Ήρθα μετά από ένα μήνα, πέρασε ο φίλος μου εδώ πέρα όλα τα χιόνια και όλα αυτά μέσα στο κρύο στην κυριολεξία. Ναι, το παράτησα το Λιβύη, το στάσιο τέλος, περίμενα το Στράτο. Σου είπα ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί, έχει κάτι πιο σοβαρό θέμα το Λέντας. Δηλαδή κάναμε δοχείο, αλλάξαμε κυκλοφορητή. Μετράμε θερμοκρασίες, σου λέω, ήρθα η μέρα Σάββατο, πλακωθήκαμε. Κάτσε να πω κάτι. Να πεις. Έτσι, γιατί πολύ σημαντικό και να τα λέμε όλα. Ο Στράτος τα έδωσε όλα. Δηλαδή δεν είναι ο μάστορας που εγκαταλείπει, λέω γιατί μπορώ να συγκρίνω. Έχουν περάσει τόσο πολύ, όταν έχω φτιάξει 4 ακίνητα και έχουν περάσει και 4 υδραυλικοί, είναι ο άνθρωπος που τα έδωσε όλα. Δηλαδή κάθεσε ο άνθρωπος, 10 ώρες το πάλεψε. Να το πούμε αυτό πριν φύγει. Κάθισε 10 ώρες τη μία μέρα και 11, αν δεν κάνω λάθος, την άλλη. Μπας εντός, δεν βρήκαμε λύση. Έδωσε το καλύτερο του εαυτό. Έτσι έσκυψε, άδειαζε, γέμιζε. Πες τα, Στρατούλη μου, πες τα. Να λέγεται, εντάξει. Εγώ τιμάω το μάστορα και τα λέω, ναι. Και εχθές η μέρα που ήταν, ναι. Σου λέω, φίλε, το θέμα μας δεν είναι εδώ. Προσαγωγή, διατομές πολύ καλές. Τα πιστόλια και οι θερμοκάμερες πήρανε φωτιά, έξοδο λέβητα νερού 60-65-70, προσαγωγή στα σώματα 38-40-42 με 1000 ζόρια, τον κυκλοφορητή να παίρνει φωτιά, δοχείο διαστολή στα 2 μπαρ, πίεση δικτύου στα 2,5, δηλαδή τα δοκίμασα όλα. Σου λέω, εντάξει το σπίτι φρεσκό ανακαινισμένο, κάνει λίγο πίσω, αποφασίζω, και πάω στον πίνακα και υπάρχουν αυτοί εδώ οι διακόπτες. Αυτοί οι διακόπτες, όπως σου εξήγησα, είναι πολύ καλοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εφαρμογή παντού. Όσοι έχετε τέτοιους διακόπτες και δεν έχετε ενδοδαπέδια ή οτιδήποτε άλλο, καλά θα είναι να τους πετάξετε, γιατί όπως σου έδειξα, από εδώ... Μπορούμε να το δείξουμε. Εδώ, να το δείξουμε. Από εδώ, κράτασε. Εδώ α, μπράβο, ναι. Φως στο τούνελ δεν υπάρχει βασικά. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς όπως πολλές εγκαταστάσεις εδώ στην Αθήνα είναι μονοσωλήνιο, δηλαδή φεύγει η σωλήνα, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε Φ16, χαλκό επενδεδημένο, φεύγει από το πρώτο σώμα, από το συλλέκτη, από εδώ, πάει στο πρώτο σώμα, συνεχίζει στο δεύτερο, επιστροφή πίσω.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου είπες ότι παλιά πριν την ανακαίνιση ζεσθενώσουν, α? Και η κλασική μου ατάκα είναι ότι νομίζατε ότι ζεσθένεστε. Γιατί όμως νομίζατε? Όταν σου εξήγησα, όταν η διατομή είναι πολύ μικρή και δουλεύοντας εγώ το λέβητά μου 55-60 βαθμούς, γιατί μας ενδιαφέρει και η οικονομία, και με 55-60 βαθμούς έχω, γιατί έτσι το δούλευα πριν τις γιορτές, και είχα είσοδο νερού στα σώματα 40, γιατί δεν το επιτρέπει αυτό και οι απώλειές μου το σπίτι είναι μεγάλο, αυτό σημαίνει κάποια στιγμή τον τσίτωσα στους 70-75 και είδες ότι μου λες άρχισε να ζεσταίνεται το σώμα. Άρα με τη λίγη εμπειρία που έχω, έχω καταλάβει ότι τα προηγούμενα χρόνια ο λέβητάς του δούλευε 80-90 ξύλο για να μπορέσει να ζεσταθεί το σπίτι. Σαν πρώτη φάση ξυλώσαμε αυτούς τους διακόπτες και κατευθείαν είδαμε διαφορά στο λέβητα. Είδαμε μια διαφορά, όχι την τρελή. Θα ήθελα, δηλαδή είχαμε εξαγωγή νερού από το λέβητα στους 65-75 και έφτασα στα σώματα να έχω 63-65-66, ούτε κλαίει ούτε γελάει. Σου είπα όμως έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι σε έπεισα ότι το θέμα σου ήταν αυτά εδώ. Παιδιά, αυτοί οι διακόπτες, για να το εξηγήσω σε σένα και στον κόσμο, είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτός ο διακόπτης έχει ένα πλεονέκτημα ότι μπορεί να μπει εδώ και από αυτή εδώ τη βίδα να αυξομοιώσω τη ροή προς το κύκλωμα που θα δώσει, δηλαδή να κάνω, ας το πούμε, μια εξισορρόπηση δικτύου. Δεν ενδείκνυεται όμως για σώματα κανονικά. Ίσως σε μια ενδοδαπέδεια να έχω την επιλογή σε ένα κύκλωμα, όπως σου εξήγησα, στο μικρό το κύκλωμα ή το μπροστά, να το στραγγαλίσω για να δώσω ροή στα πίσω δωμάτια ή στον πάνω όροφο. Εδώ όμως όταν έχω να κάνω με σώμα, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Τα ξυλώσαμε, έδωσα ροή Φ16 ό,τι μπόρεσα, είδαμε διαφορά. Μου άρεσε, αλλά ξανά σου είπα ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει η δική σου η γνώμη με την καλή έννοια. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Έπιασε σώματα. Αν δεν μείνω ευχαριστημένος εγώ, με τίποτα. Τέλος πάντων, με τα πολλά, με τα λίγα, επειδή είσαι άνθρωπος που βλέπει μπροστά, αποφάσισες και μου λες, Στράτο, καλός ο Λέβητας αυτός, αλλά δεν τον θέλω. Δεν το θέλω. Ναι. Υπάρχει καλύτερος, παιδί μου. Θεωρώ ότι το καλό του, το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά πάντα. Και μου λες, έχω όλη την καλή διάθεση, μια που σε έχω εύκαιρο. Μια που σε έχω εδώ, βέβαια. Ναι, να ξυλωθεί και να γίνει ένα λεβητοστάσιο. Από τα χεράκια σου καινούριο. Ελευκό. Ελευκό. Στα πάντα. Στα πάντα. Τι κάνουμε? Αρχίζουμε και να δούμε τι θα μπορούμε να επιλέξουμε. Κάναμε μια έρευνα αγοράς και αποφασίσαμε από κοινού ότι μια μάρκα η οποία είναι value for money, πώς το λέτε αυτό? Μπράβο, value for money. Αυτό. Και που την ξέρεις, παιδί μου, και είναι καλή γερμανική μάρκα, λέμε τώρα. Ναι, είναι η Bunderos. Καταλήξαμε εκεί, δηλαδή στα λεφτά. Εμείς τι θέλουμε τώρα, να διευκρινίσουμε, ότι θέλουμε να κάνουμε ένα λεβητοστάσιο το οποίο να υποστηρίζεται τώρα σαν καύσιμο το πετρέλαιο και όταν με το καλό σχετικά σύντομα σε 5-10 χρόνια έρθει το αέριο στη γειτονιά σου, πολύ απλά να ξυλώσουμε τον καυστήρα του πετρελαίου, να κουμπώσουμε έναν καυστήρα αέριο και να γίνει η δουλειά μας, γιατί το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο. Γιατί είπαμε και για επίτυχο λέβητα αερίου, πολλά, και σου είπα ότι αν βάλουμε επίτυχο αλέρτα αερίου θα χρειαστεί σίγουρα έξτρα μπόιλερ και. Πες, να το πεις αυτό κάποια στιγμή σαν συμβουλή, γιατί είναι σημαντικό για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Μα, φίλε μου καλέ, θέλω να πω πολλά. Δεν θέλω όμως να τα πω μόνος μου. Θα ήθελα πίσω από την κάμερα. Μπράβο, ναι, να είναι ένας μηχανολόγος μηχανικός. Α, ναι. Και να κάτσουμε επιτέλους να πούμε ότι αυτό εδώ το λεβητοστάσιο πολύ ωραία, αλλά αυτή η βαλβίδα ασφαλείας εδώ πέρα που έχει στα 6 μπαρ δεν θα ανοίξει ποτέ. Θα ήθελα με ένα μηχανολόγο μηχανικό να πούμε ότι αυτός ο φανταστικός αυτόματος πλήρωσης της ΣΥΡ που έχεις, εδώ και 22 χρόνια δουλεύει άψογα, η θέση του δεν είναι εδώ. Η θέση του είναι κοντά στα επιστρεφόμενα για να διαβάζει πραγματική θερμοκρασία λέβητα. Γιατί βάζοντας ένα μπαρόμετρο εδώ και ένα μπαρόμετρο εκεί, είδα ότι αυτά τα δύο έχουν μια διαφορά 0,2-0,3 μπαρ. Για μένα το 0,3 μπαρ ακούγεται χιλιόμετρα.
Γι' αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο ότι όταν μετράς το δοχείο διαστολής, θες ένα αξιόπιστο όργανο να σου λέει 1,5 μπαρ αέρα και να υπάρχει ο αυτόματος πλήρωσης, να μην είναι πάνω στο πατάρι, αλλά να είναι εδώ, να μετράει πραγματική πίεση νερού στο λεβιτοστάσιο, για να είναι balance, ισορροπία. Με τα πολλά, με τα λίγα, μου γράψε σε ένα χαρτί, Στράτο, αυτά τα λεφτά διαθέτω, το βλέπω, λέω να χαρώ το φίλο μου, αυτό θα σε κάνω παπάδες. Θα σε κάνω ένα λεβιτοστάσιο όπως το φαντάζεσαι. Το ενλεπτό. Από τα χεράκια σου. Καταλήξαμε στο Μπουντέρους. Από το πρωί σήμερα η ώρα έχει πάει 5 το απόγευμα, 6 τι ώρα πήγε. 6 ώρα, ναι. 6 ώρα, να κάνει λίγο πίσω. 6 ώρα, αρχίσαμε τα τηλέφωνά μας, κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο, πήραμε τηλέφωνο εδώ, πήραμε εκεί. Καταλήξαμε στο Μπουντέρους. Να πούμε κάποια στιγμή, και επώνυμα το λέω, αν χρειαστεί, για την ελληνική προθυμία των μαγαζιών. Εκείνο που με έκανε πραγματική εντύπωση. Μπράβο, Στράτο μου κάλυψε. Μέσω ίντερνετ, εσύ ξέρεις την τεχνολογία, βρήκαμε 2-3 μαγαζιά εδώ στην Αθήνα και ψάχναμε το συγκεκριμένο. Λέβητα, σήκωσε ένας νεαρός στο τηλέφωνο, είπαμε τι είπαμε και αντί το παλικάρι να πει τσίμπησε ο πελάτης. 4-5 χιλιάρικα. Ναι. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Καλά, που δεν παίζει ρόλο. Ο καλός επαγγελματίας δεν παίζει ρόλο το ποσό, βασικά. Επαγγελματίας εσύ, εννοείται. Έμπορας εσύ. Εννοείται. Και μας παρέπεμψε. Και αυτό συνέβη σε 3 μαγαζιά, ρε φίλε. Ναι. Τρομερό. Ο ένας τον άλλο που κανένας δεν έχει γνώση. Τελικά δεν είχε κανένας γνώση. Καταλήξαμε και φτάσαμε σε σημείο να πάρουμε στην επίσημη αντιπροσωπεία της Μπουντέρους. Στην επίσημη. Στην επίσημη. Εδώ στην Αθήνα. Ναι, εδώ στην Αθήνα. Σωστά, κάνω λάθος. Σωστό, σωστό. Πώς βρίσκεις την επίσημη, υγεία, συγγνώμη, γιατί μας τη δώσανε και λάθος. Έτσι, μέχρι αυτό έγινε. Έψαξε στο ίντερνετ και βρήκαμε τον επίσημο. Τι βρήκαμε. Τι βρήκαμε. Τους λέμε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Ναι. Μας λένε εμείς δεν μπορούμε να σας πουλήσουμε λιανική και πολύ καλά κάνετε. Δώσ' μας κάποιες οδηγίες. Μας δίνουν κάποια, μια κοπέλα κιόλας, ναι. Η οποία από ό,τι σου εξήγησα δεν είχε την τεχνογνωσία αλλά είχε τη διάθεση. Την καλή θέληση, είναι σημαντικό για μένα. Μας είπε δύο πραγματάκια, κρατήσαμε τις σημειώσεις σας, λέμε είμαστε στην τάδε περιοχή των Αθηνών, ποιος είναι ο πιο κοντινός σας συνεργάτης και ακούω το γνωστό όνομα Κανελάκης. Μου λες φίλε, ένα τσιγάρο δρόμος είναι, μπαίνουμε στα αμάξι, ζώνη, Κανελάκη. Φτάνουμε στον κύριο Κανελάκη, μας παραπέμπτουνε στον κύριο, πώς τον είπαμε αυτόν τον μηχανολόγο, μηχανικό, ένα πολύ καλό ξύλο. Καλό παιδί, ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα. Αρτέμι. Αρτέμις. Πολύ ωραίος, καθίστε στο γραφείο. Του εξήγησα ποιο είναι το σκεπτικό μου, ότι έχουμε ένα σπίτι μεγάλο, με επίπεδα, ξέρω εγώ, και θα ήθελα με έναν Λέβητα, ο οποίος είναι ένα Λέβητα, ο οποίος τώρα θέλω να δουλέψει με πετρέλαιο και όταν θα έρθει το αέριο να χαρώ το φίλο. Οι προσφορές υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν. Τι πήρα εγώ πάνω στα δω. Όχι, εδώ κάτι τι είναι. Τα πήρες όλα. Και έφυγα. Τέλος πάντων. Ναι, μπάσε, τόσο είναι επίσημα. Ναι, σε ένα Λέβητα, εξυπηρετικότατος ο Αρτέμις. Ό,τι απορίες του είχα κατευθείαν μου μας είναι τύπωσε, ναι. Εκεί, για να μπω και εγώ στη φιλοσοφία. Καταλήξαμε στο μοντέλο, ωραία. Ναι, ναι. Μας έβγαλε και την προσφορά. Του λέμε σε πόσες μέρες θα το έχουμε το μηχάνημα, γιατί όπως σου εξήγησα, για να ξεκινήσω, το να το ξυλώσω θα το ξυλώσω, για να ξεκινήσω όμως το Λέβητα, θα πρέπει πρώτα να έρθει ο Λέβητας να τοποθετηθεί. Άκου τώρα ποια είναι η σωστή διαδικασία ενός Λέβητος, θα σου ξέρεις ποια είναι, όχι. Τοποθετείς το Λέβητα, πρόσεξε. Ναι. Αμέσως μετά κάνεις την καμινάδα. Γιατί η καμινάδα δεν έχει περιθώριο και μετά αρχίζει να κάνει τη σωληνώση. Εννοείται. Γιατί έχει τη βάση, ναι. Παίρνει τηλέφωνο. Του λέω, κύριε Αρτέμι, σε πόσες μέρες θα έχουμε το Λέβητα. Λέει, μισό λεπτό να πάρουμε τηλέφωνο στην επίσημη αντιπροσωπεία της Μπουντέρους να δούμε αν υπάρχει ο Λέβητα. Παίρνει τηλέφωνο, μας λέει, ναι, το Λέβητα και τον καυστήρα που διαλέξαμε είναι ετοιμοπαράδοτα. Ως εδώ καλά. Χαρά ο φίλος πίσω από την κάμερα, νάτε χαράγγελα, ήδη στο μυαλό του είχε αρχίσει να το φαντάζεται. Εννοείται, να το ζωγραφίζω, ναι, εννοείται. Από τα χέρια του Στράτου πάλι. Τελειώνουμε. Έρχεται η ώρα, βλέπω εγώ και το τέτοιο, και για καλή μας τύχη, έτσι, ρώτησαμε και για τον
ποιο. Ναι. Ξαναγράφει τώρα αυτό. Πάμε. Με ποιον πίνακα συνοδεύεται. Μας είπε μοντέλο τάδε, τάδε, τάδε. Το έμαθα απ' έξω, φαντάσου τόσο πολύ που το έχω ψάξει. Γύρω στα 4,5-5 εκατοστάρια ο πίνακας. Και τι μας λένε, σου δίνω μπαλά, γιατί εσύ τα πήρες στο κρανίο. Ναι, μας λένε ότι πίνακας, κύριε μου, δεν υπάρχει. Και... Δηλαδή με τι, ερωταπαντήσεις μόνος μου. Δηλαδή, σαν να πάρουμε ένα καυτήρα, ένα λέβητα και απλά δεν μπορούμε να τον ανάψουμε. Σαν... Όχι απλά δεν μπορούμε να τον ανάψουμε, άκου τώρα το τρίκ. Σου λέει ότι ο λέβητας, το γράφει στη, στις οδηγίες εγγύησης. Σου λέει ότι αυτός ο λέβητας για να ισχύει η εγγύηση του δουλεύει μόνο το συγκεκριμένο πίνακα. Μας λέει η κοπέλα εκεί ότι ο πίνακας αυτός θα βρίσκεται πολύ πιθανό στην ελληνική αγορά μετά από 3 με 4 μήνες. Σοκαριστικό. 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 Δηλαδή μου έχετε λέβητα, καυστήρα τέλος πάντων και δεν υπάρχει ο πίνακας στην επίσημη αντιπροσωπεία. Ένα κομμάτι και δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο κομμάτι, έτσι. Μιλάμε για ένα κομματάκι που αν ήταν σωστή, έπρεπε να, εκτός ότι έπρεπε να είχαν 10-15 κομμάτια, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να πουλήσουν, δηλαδή... Γκάλτα! Δεν γίνεται... Όχι, θέλω να σε δω να φορτώνεις. Ναι, δεν γίνεται να πουλήσουν. Είναι τρομακτικό, δηλαδή θεωρώ ότι ο αντιπρόσωπος έπρεπε να έχει μίνιμου για μένα. Εντάξει, θα μου πείτε πόσα 450 κομμάτια, ας πούμε, πόσα 400... Όχι, θα σου το πω εγώ. Όχι μίνιμουμ, έχεις 5 λέβητες, 5 πίνακες. Σωστό. Ρε φίλε. Να πούμε και κάτι άλλο, γιατί θα πούνε τώρα ότι είμαστε εδώ πέρα ο ιδιοκτήτης, έχει 450 ευρώ. Να πούμε όλη την ιστορία και μετά να πούμε ότι ψάξαμε, επειδή ποτέ δεν έχω μάθει τη ζωή μου να εγκαταλείπω. Όταν, γιατί λέω ότι έχω το στράτο εδώ, θέλω ο στράτος να μου φτιάξει ένα πράγμα που απλώς μετά να αλλάξουμε, ας πούμε, τον καυστήρα πετρελαίου αερίου, μία αλλαγή να κάνει, να το κάνει λουλούδι, πένα. Ό,τι θέλει, δηλαδή έχω το μάστορα για μένα, προσωπική άποψη, να κάνει κάτι πολύ καλό, έτσι που μετά θα κάνουμε μια αλλαγούλα σε όλα αυτά τα υπέροχα που θέλει να κάνει και να τελειώνει η ιστορία. Οπότε μην φέρω τον άνθρωπο εδώ πέρα, το δισεύρετο. Λοιπόν, δύο φορές. Λέγε, σίγουρα. Ναι, να τον φέρω μία φορά. Εν πάση τόση, δεν μπόρεσα, αυτό που με εξοργίζει είναι ότι δεν μπόρεσα να βρω κανένα πίνακα, κανένα κέντρο ελέγχου. Σε όλο τον ελλαδικό και ανευ τιμής, γιατί κοίταξα και τα υποδιέστερα μοντέλα, να πούμε, που κάνουν 200 ευρώ, 250 ευρώ, δεν υπάρχει τίποτε τύπο παράδοτο. Είναι κάπου τραγικό. Είπες ότι βρήκες έναν στα 6 εκατοστάρικα. Ναι, όχι, βρήκα, έψαξα μέχρι και εξωτερικό. Όχι, εδώ στην Ελλάδα μου είπες ότι βρήκες κάποιον που είχε ένα κομμάτι. Ναι. Α, πάμε τώρα σε μεγάλες αλήθειες. Τώρα ανοίγουμε. Δυστυχώς. Έστα, όλα θέλω να. Ναι, δυστυχώς. Το Scrooge, σε κάποιο, δηλαδή, να μου πείτε, υπάρχουν και κριτικές. Αυτά τα περίφημα ετοιμοπαράδοτο είναι το παράπονό μου, δεν είναι μόνο στα είδη τα υδραυλικά, είναι γενικότερα. Ναι. Σου λέει ο άλλος ετοιμοπαράδοτο, κάθεσαι εσύ και το πιστεύεις. Έτσι. Σου βάζει από 450 ευρώ τον πίνακα 600. Και λέει, Μαγκιά σου. Και λέει ο Άκης, φίλε, αν το στόκαρες είσαι μάγκας που ζητάς 150 ευρώ παραπάνω. Μαγκιά σου αν το στόκαρες. Το έπαιξες και το κέρδισες. Γιατί υπάρχει κάποιος τρελός σαν και εμένα που θέλει να τελειώνει. Είσαι μάγκας, είχες ένα, έπιασες την κρίση, είχες ένα στόκ. Να το πάρω, να το πληρώσω 600 στάρικα. Ελάτε που είναι τίποτα, φλούδα, ελπίδα, τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο, τον έχετε, ούτε καν να συζητήσω τιμή. Ναι, να σου δώσω κωδικό site, βλέπω ετοιμοπαράδοτο. Α, μου λες σε 4-5 μέρες. Άρα λέω δεν το έχετε. Όχι, μου λέει δεν το έχουμε. Είναι το περίφημο ετοιμοπαράδοτο. Έχουμε χάσει, δηλαδή θα στείλω τη λέξη του Μπαμπινιώτη, έτσι το τι πάει να πει ετοιμοπαράδοτο. Γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει. Δηλαδή θα είχα πια στην ανάλυση αν είχα τώρα το κινητό μου, ακριβή, δηλαδή την ακριβή. Πες το με δικά σου λόγια, θα το καταλάβουμε όλοι. Ναι, τίποτα. Δεν υπάρχει τύπου. Προσέξτε, προχωράμε. Λέω εγώ, θα βρω φτηνότερο πίνακα. Και μετά θα κάνω την αλλαγή, γιατί θέλω ο στράτος να μου βάλει τον Μπούντερους. Έψαχνα, δεν υπάρχει κανένας πίνακας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, πολύ υπεύθυνα δηλώνω,
ότι άμα πάρετε καυστήρα και λέβετε αμπούτελους, δεν έχει πίνακα να τον ανοίξετε. Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει, δεν τον ανοίγετε, κρυώνετε δηλαδή. Οι άνθρωποι τι πουλάνε μες στο χειμώνα? Είναι δυνατόν ολόκληρη εταιρεία να μην μπορώ να βρω σε ολόκληρο ελλαδικό χώρο, έτσι, ένα πίνακα? Δηλαδή δεν είναι και ανεξαρτήτου τιμής. Έψαξα και πιο ακριβού στράτο. Έψαξα και κάτι άλλο που λένε RC. Τίποτα, ένα μαγαζί το πήρα, μου λέει θα σε πάρουμε πίσω. Έψαξα και πίνακα, κατά αυτό το ξέρει ο στράτος, γιατί ανέβηκα πάνω φουριόζος, μέχρι που κάνα 900 ευρώ, λέω θα το κοπανίσω εκεί να δω τι γίνεται. Δε ακόμη με παίρνουνε. Ναι, τέλος πάντων, προς μεγάλη μου απογοήτευση, δυστυχώς τα πράγματα είναι περίεργα. Εγώ έχασα, εντάξει, στεναχωρέθηκα με την εταιρεία γιατί την εμπιστεύομαι. Είχα βάλει και αρκετά σώματα εδώ πέρα της Μπούντερους. Μπα σου λες γερμανική εταιρεία θα είσαι. Είσαι μπουντεράκια, ρε παιδί. Είμαι μπουντεράκια. Ναι, δεν μπορώ να βρω λύση. Δεν μπορώ να βρω. Δηλαδή, εγκαταλείπω. Δύσκολα έχω μάθει να εγκαταλείπω κάτι που θέλω. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρω λύση αυτή τη στιγμή. Ναι, προχώρα. Δηλαδή, και ξαναλέω, γιατί ήμουν πολύ φορτωμένος όταν κατέβηκα. Χίλια συγγνώμη, έτσι, δηλαδή κάθε έμπορος έχει το δίκιο του. Εντάξει, ένα πίνακα. Και ωραία, εγώ καταλαβαίνω σαν έμπορος ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Η αντιπροσωπεία ποτέ δεν θα κάνω κουμάτω στα κεφάλια της αντιπροσωπείας του ότι θέλει να διαθέσει τη διαθέση. Σέβομαι, τα σέβομαι όσο δεν μπορεί να φανταστείτε. Αλλά όταν είναι Γερμανία, έχεις μάθει, κάνεις μια συμφωνία. Τα λέω πολύ υπεύθυνα γιατί αγοράζω πολλά πράγματα από το eBay, από το Amazon, από το Idealo. Έρχονται συνέχεια εδώ πέρα πράγματα κάθε μήνα, πάρα πολλά πράγματα από το εξωτερικό. Κάνεις μια συμφωνία με τη UPS, τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση, μια εταιρεία εξωτερικού και στα φέρνει στο 1 δέκατο της τιμής. Λοιπόν, έπρεπε να είχαν αυτή τη στιγμή κάνει κάτι για τους πελάτες τους. Έτσι, τιμάς τον πελάτη σου καταρχήν. Δεν τον αφήνεις μες στο κρύο τέτοιες εποχές. Δεν είναι ότι ζήτησα κάτι μες στο καλοκαίρι. Αν δεν πουλήσουν τώρα που κρυώνουμε, πότε θα πουλήσει το καλοκαίρι? Δηλαδή, μίλα στράτο. Την ενεργειά μου απογοητεύτηκα. Δεν το περίμενα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια εταιρεία, επίσημη αντιπροσωπεία της συγκεκριμένης μάρκας, τους φαντάζομαι στην αποθήκη να έχουν 2, 3, 4, 5 λέβητες, ένα λέβητα και να μην υποστηρίζεται, να μην μπορώ να τον αγοράσω και να τον τοποθετήσω πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει ο πίνακας του λέβητα. Κανένας πίνακας δεν υπάρχει στράτο μου, σε κανένα εύρος τιμής. Ναι. Είναι τρομερό, δηλαδή ξέρετε τι λέω, πες το ότι χαλάσει. Ναι. Σε έναν άνθρωπο που έχει πάρει, ναι, χαλάσει. Ναι. Ένα, χάλασε στράτο μου, τι θα κάνουμε, ωραίο. Τι θα σου πούνε, έλα να ζεσταθείς το καλοκαίρι. Δεν μας δώσαν ημερομηνία. Γίνεται και σε άλλα πράγματα. Γίνεται πραγματικά επειδή ξέρω την αγορά. Έχει αγορά ελλείψεις. Αλλά όχι να μην υπάρχει καμία λύση. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κανένας πίνακας σε κανένα φάσμα τιμής. Αυτό είναι που με εξαγρίωσε και με ακούτε αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία τα πας. Πολύ ωραία τα πας. Γιατί όπως έχω πει, το κανάλι είναι δικό μου, δικό σου ολονών και θέλω κάθε μέρα να σας το αποδεικνύω αυτό, να σας δίνω βήμα να μπορείτε να μιλάτε, γιατί και εγώ είμαι μέχρι εδώ. Ναι. Τη γνώμη μου για τις αντιπροσωπείες, φίλε, την έχω πει. Όπως είπε ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, η αντιπροσωπεία και ο πολιτής παίρνουν το σάπιο μήλο, λέει, και θέλουν να στο πουλήσουν για φρέσκο. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, αλλά έχει, ακούω καθημερινά, βλέπεις τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που έχω, πλέον έχω γενική εικόνα από τον ελλαδικό χώρο και ο ιδιώτης, εσύ, είστε μέχρι εδώ από όλους. Ναι, ναι. Θες από επίτυχος λέβητες αερίου που χαλάνε, είναι πενταετίας, εφταετίας και πάει ο τετραπέρατος ο υδραυλικός και λέει στον ιδιώτη, σε σένα, ότι ο λέβητάς σου, η ζημιά που έπαθε δεν αξίζει να τον πετάξουμε, να βάλουμε καινούριο. Κάτσε ρε φίλε, πού τα βρίσκω τα λεφτά? Και εσύ, αυτό το βλέπεις, μου λες, στράτο σαν επένδυση, δεν το βλέπεις σαν έξοδο. Ναι, ο λέβητάς σου αυτός είναι φανταστικός, εγώ σου είπα, δεν τον αλλάζω. Εδώ πήρα τον Μπυρκάλ και τον έκανα, αλλά μου λες, στράτο, τι θα μπορούσα να κερδίσω με ένα Μπουντέρος? Και σου είπα, πολύ απλά, θα έχεις, όλα γίνονται για την οικονομία. Μπορείς να κερδίζεις γύρω στα 100 με 200 λίτρα το χρόνο σε οικονομία σε καύσιμο. Επειδή είσαι της δουλειάς, μου είπε στράτο ότι αν το βάλω τώρα που σε βρήκα, άρα σε 5 χρόνια περίπου πάνω κάτω θα έχω κάνει απόσβεση το κεφάλαιό μου. Πολύ και σωστή. Θα με μείνει ο λέβητας. Γιατί
Γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς θα την κάνουμε τώρα τη δουλειά. Δηλαδή αναγκαστικά παραμένει ο Λέβητας, πάνε λίγο πίσω, εκεί. Πήγαμε στον Κανελάκι με το καλημέρα, πήραμε χαλκοσωλήνα σούμου του. Φυσικά και πήραμε βαλβίδα ασφαλείας αγαπημένης μου μάρκας στα 3 μπαρ όμως, κόκκινο χερούλι. Είπαμε η βαλβίδα ασφαλείας κόκκινο χερούλι είναι για θέρμανση. Μπλε χερούλι που έχεις εκεί είναι για ύδρευση, κίτρινο χερούλι είναι για ηλιακά. Ωραία, συμφωνήσω σε εδώ. Φυσικά, εν λευκό μου είπες Μπαρμπαστράτο, θερμοϊψόμετρα εισαγωγή επιστροφή τα θέλω. Φυσικά stop core μου είπες γιατί υπάρχει εγκατάσταση χαλκού. Φυσικά αυτό το ωραίο πράγμα που τοποθετεί στο τελευταίο διάστημα το θέλω και στο δικό μου το λεβιτοστάσιο. Απαερωτής, παιδιά απαερωτής σε μία και εν τέταρτο το βρήκαμε στο Κανελάκι στα 71 ευρώ με το ΦΠΑ. Ναι. Ό,τι πει ο Στράτος, εμένα του είπα πάλι ό,τι καλύτερο. Τελείωσε. Τελείωσε, λευκό. Και περιμένουμε τώρα και μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων, περιμένουμε και έναν κυκλοφορητή inverter από τη στιγμή που. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο φίλος, ενώ έχει όλη την καλή διάθεση και το άτομο, και το ξαναλέω, τον φίλο δεν τον περισσεύουν τα λεφτά. Το βλέπει σαν επένδυση. Έχει μεγάλη διαφορά. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, γιατί εγώ παρεμβαίνω στα βίντεο σου. Έχω και το σωστό άνθρωπο. Δεν, πραγματικά δεν κάνω διαφήμιση. Δεν κάνω διαφήμιση. Είναι αυτό. Ξέρετε που το βλέπω. Εντάξει, το Στράτο δεν τον ξέρω. Τον ξέρω ελάχιστα, τον ξέρω από το κανάλι. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μημάθεια. Δηλαδή, σου λέει, μπαίνει σε ένα λεβιτοστάσιο άνθρωπος και σου λέει, ωραία τα οργανάκια σου τα έχουν βάλει λάθος. Τι να το κάνω, μισές δουλειές. Καλά δεν τα λέω, ρε Στράτο, ότι έχω τον άνθρωπο. Ναι, μην τρέπεσαι, γυρνά. Ναι, όχι, εγώ το λέω και πραγματικά, παρόλο που ο Στράτος τον περίμενα, τον περίμενα και μου την έχει κάνει για τον αγαπάω. Αλλά ρε παιδί μου, προτιμώ να περιμένω το σωστό μάστορα παρά να φέρω κάποιον που θα έρθει πιο σύντομα από το Στράτο και θα τα κάνει στο περίπου. Δηλαδή, δεν ξέρουν αυτό που λέει. Εγώ το σέβομαι απόλυτα. Σωστά πράγματα να τα τοποθετήσουν, καλά πράγματα να τα τοποθετήσουν σωστά. Γιατί θα βγει και άλλο επεισόδιο που μου έχουν κάνει και άλλα λάθη στο σπίτι. Ανοίγουμε άλλες πληγές, τώρα θα τα δούνε μετά. Είναι να έχετε, ναι, πολύ σημαντικό, πες ο Στράτο, ναι, εντάξει, να έχετε το σωστό μάστορα, έτσι, βάσει εμπειρίας, βάσει προβλημάτων, βάσει γνώσης. Πρέπει ο μάστορας να ξέρει να ψάχνετε. Και όχι να κάνει, δεν είναι να βάλουμε 10 δραχμές, 10 ευρώ στο παντελόνι, βάλε και 10 και βάλε 20. Τίμα όμως, ας πούμε, αυτή τη δουλειά σου. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή προτιμώ να πληρώσω 20 το Στράτο παρά να πληρώσω 10 κάποιον και 15 και να μην τα κάνει σωστά. Μπάσε το Στράτο, όχι, μ' αρέσει να τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Γιατί βλέπεις πολλά λάθη. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο, που το αντιμετωπίζω, σίγουρα στην ημιμάθεια. Ένα είναι η ημιμάθεια η οποία όμως διορθώνεται σύν τον χρόνο, γιατί και εγώ φυσικά δεν τα γνώριζα όλα αυτά. Και εγώ φυσικά μου τα είχαν μάθει κάπως, αλλά σαν όπως εξήγησα, πλέον είμαστε φίλοι και συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί όταν με ρωτάς, Μπαρμπαστράτο, πού τα άμαθες όλα αυτά. Σου είπα, ήμουνα τυχερός, είχα το φίλο μου τον Γιώργο που μου έδειξε το μονοπάτι. Με λέει, αυτό είναι το μονοπάτι. Αυτό το μονοπάτι ήταν γεμάτο λακκούβες, είχε γκρεμούρια, είχε τόνα, είχε τάλο. Και εγώ σιγά σιγά, επειδή είμαι ανήσυχο πνεύμα, άρχισα να αποφεύγω τις λακκούβες. Και έφτασα εδώ που έφτασα, αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι, φίλε, και φαντάζομαι το έχεις εμπεδώσει. Βρισκόμαστε στον αιώνα της ταχύτητας και όλοι θέλουμε να τα κάνουμε γρήγορα. Θέλουμε να κάνουμε γρήγορα λεφτά, θέλουμε να αποκατασταθούμε γρήγορα, θέλουμε το πιο γρήγορο αυτοκίνητο, θέλουμε γρήγορα να γίνουμε διευθυντάδες και ξέρω εγώ, θέλουμε γρήγορα να έρθει ο μάστορας ή εγώ ο μάστορας και σε μία ώρα ως διαμαγείας να γίνουν. Εκεί χάσαμε την μπάλα. Στην ταχύτητα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Γιατί δεν γίνονται απαραίτητα και σωστά. Γίνονται fast food. Είναι λάθος. Καλό το fast food. Καλό να φάω στα γρήγορα και να γουστάρω. Αλλά είναι αλλιώς το φαγί της μάνας μου. Είναι αλλιώς το μαγειρευτό με τη σαλάτα να κάτσω με το φίλο μου να πιω μια ρετσίνα.
Η Μαστούρη εκεί την έχουμε χάσει την μπάλα. Ερχόμαστε εδώ. Γεια σας. Γιατί πριν έρθω εγώ και πριν περιμένεις εμένα, περάσανε Μαστούρια. Τους είπες, δεν ζεσταίνουμε ρε παιδιά. Τι γίνεται και δεν ζεσταίνουμε. Και φαντάζομαι θα σου πω και σένα σου λέγανε κάνε εξαέρωση στα σώματα. Πες μου ναι, να γελάσω. Πες. Δεν απαντώ. Εγώ θα το πω για ακόμη μια φορά. Όταν ήρθα, έκανα 600 χιλιόμετρα προχθές για να έρθω, μόνο για σένα. Το ξέρω. Έτσι. Ήρθα αποφασισμένος. Ναι, να βρει το πρόβλημα. Να βρω το πρόβλημα. Δεν το πρόλαβα πριν τις γιορτές και σε άφησα να μείνεις χωρίς θέρμανση, γιατί μας πίεζε ο χρόνος και δεν πρόλαβα. Αλλά εγώ δεν πρόκειται να φύγω από εδώ αν δεν θερμάνω τον φίλο. Και δεν τον αφήνω κι εγώ. Α, γι' αυτό μου είπες κατέβασε όλα τα εργαλεία για να μην είναι στενά. Και γι' αυτό κλειδώνεις την πόρτα. Ναι, εννοείται, εννοείται. Και ξέρω και που μένει. Αυτό σαν αρχή, ένα λεβιτοστάσιο που μετράει 25 χρόνια, ναι, εντόπισα ορισμένα λάθη, το δοχείο διαστολής δεν το δίνουμε την πρέπουσα σημασία, βαλβίδα ασφαλείας 6 μπαρ δεν νοείται, εδώ πέρα υπάρχει αυτή η βάνα που λέγεται την ανοίγαμε κάποτε γιατί έχει ένα τεράστιο κυκλοφορητή με 4 επίπεδα, 3-4 επίπεδα, ούτως ώστε αν για κάποιο λόγο σταματήσουν τα 3 και μείνει το 1, ο κυκλοφορητής τον άκουγες όλα αυτά τα χρόνια, τον άκουγα. Μπράβο. Αυτό κανονικά έπρεπε να σου εξηγήσει κάποιος, πρόσεξε, ότι όταν δουλεύει όλα τα σπίτια θα έρχεσαι και θα έχεις το χερούλι εδώ, πρόσεξε τι θα σου πω. Όταν θα δουλεύουν τα 3 επίπεδα θα τον πηγαίνεις το χερούλι εδώ, όταν θα δουλεύουν τα 2 επίπεδα θα τον έχεις εδώ και όταν θα δουλεύει μόνο το 1 επίπεδο θα δουλεύεις εδώ. Εμένα μου δώσαν εξήγηση οι 3 υδραυλικοί που περάσανε. Α, για πες. Ότι είναι φυσιολογικό γιατί μου λέει κινούνται τα νερά. Υπάρχει, μου λέει, μετακίνηση των νερών. Οπότε μου λέει από τη στιγμή που υπάρχει, μου λέει, μετακίνηση, θα ακούς, μου λέει, και να το ναι. Με... ναι. Περιμένω πολλά από το στρατό. Για τους κυκλοφορητές θα πούμε για τον ήχο, γιατί κανονικά δεν νοείται να παίρνει μπρος ο κυκλοφορητής και να ακούγεται μες στο σπίτι. Αυτό είναι τρέλα. Χίλια συγγνώμη να πω ότι ακούγεται 3 επίπεδα πιο πάνω. Κάτι σημαντικό στρατό. Είμαστε στο μείον 1 και ακούγεται στο δεύτερο. Τέλος πάντων, τα λάθη πολλά, όπως και εδώ πέρα, ένα-ένα τα βλέπω, βλέπεις ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. Παιδιά, η θέση της ηλεκτρομαγνητικής δεν είναι εδώ. Η θέση της ηλεκτρομαγνητικής είναι αμέσως μετά τη δεξαμενή, αμέσως μετά τη βάνα. Και αυτό εδώ πέρα δεν μ' αρέσει, δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, εδώ πάλι είναι του υπογείου οι παροχές. Κατεβάζει ο μάγκας Φ22, σου έχει κοπανίσει μία βάνα, μία σύντζας και εδώ όπως βλέπεις είναι οι διακόπτες αυτοί που θέλω να πετάξω και αυτός ο διακόπτης αυτή τη στιγμή ταΐζει 3 σώματα, ούτε καν 2. Και μου είπες εσύ, ναι Στράτο, καλά τα λες, ζεσθενόμουνα. Η ατάκα μου είναι μία. Πάνε πίσω. Νομίζατε. Ειλικρινά το λέω πλέον με τα λόγου γνώσεως και με σώα στα φρένας. Νομίζατε ότι θερμαίνεστε. Το θερμαίνω με εμένα δεν μου λέει κάτι. Το ότι θα ζεσταθείς το θεωρώ δεδομένο. Προέχει η ασφάλεια και φυσικά η οικονομία. Δηλαδή έπρεπε να φτάσει το πετρέλαιο 1,30, το αέριο στο Θεό, το ρεύμα εκεί, επιτέλους για να ξυπνήσουμε εμείς οι τετραπέραντοι υδραυλικοί, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε οικονομία. Οικονομία σημαίνει το 0,5% που αυτές οι χαλκοσωλήνες όλα αυτά τα χρόνια ήταν αμόνωτες. Αυτό είναι το 0,5%. 0,5% που δεν είναι μονωμένες οι σωλήνες πουθενά σε όλο το σπίτι. 0,5% που ήταν το δοχείο διαστολής εκεί πέρα. 0,5% που η διατομή ήταν μικρή. 0,5% που αυτόματος είναι εδώ και δεν ξέρεις πραγματικά πίεση δικτύου. 0,5 και φτάνεις να καις 50% επιπλέον καύσιμο, οτιδήποτε είναι αυτό, γιατί εγώ δεν έχω την τεχνογνωσία, την εμπειρία και προπάντων την σωστά. Εκεί όλα εκεί είναι.
σίγουρα έχει μαστόρια καλύτερα από μένα. Δεν το συζητάω. Δεν μπορώ να ισχυριστώ εγώ ότι είμαι ο καλύτερος. Σου είπα, με άριστα το 10. Είναι αυστηρό στη βαθμολογία. Εγώ στον εαυτό μου δεν βάζω ούτε 1,5. Πόσο? 1,5. Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Τι γίνεται όμως. Δεν φτάνει να είσαι μόνο καλός μάστορας, ρε φίλε. Ο καλός ο μάστορας τι σημαίνει? Ότι έχει πολλή δουλειά. Έρχομαι εγώ, κλείνω τη δουλειά. Τι κάνει περισσότερο? Κλείνω τη δουλειά και μετά στέλνω τα τσιράκια τους. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Έρχομαι εγώ κοστουμαρισμένος ο Γιαννούδης, δίνω την προσφορά, τσακώνω την προκαταβολή και την άλλη μέρα έρχεται το συνεργείο με το βανάκι το ωραίο που γράφει πάνω ο Γιαννούδης και μόνο ο Γιαννούδης δεν είναι εδώ. Σταματάς τώρα το βίντεο και θα μιλήσω εγώ και γι' αυτό. Λοιπόν, υδραυλικός που έχει περάσει από εδώ. Λοιπόν, έρχεται ο υδραυλικός με δύο βοηθούς. Αυτός από τη βλέπει. Εντάξει. Κάποια στιγμή, εδώ είναι λευκό, δηλαδή δεν άρχισε μια δουλειά, δηλαδή μια επίσκεψη και έλεγα αμέσως πώς θα πληρωθείς. Λοιπόν, και κάποια στιγμή τι λέει ο ίδιος ο υδραυλικός? Γιατί να πηγαίνω με τα τσιράκια μου να δουλεύω και να πηγαίνω, να φεύγω, ας πούμε, εμένα δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, από εκεί προς το Σούνιο και να μην κάθομαι σε μια δουλειά δίπλα στο Σούνιο που δεν θα κάνω τίποτα και να παίρνω τα ίδια λεφτά χωρίς καν ούτε τσιράκια να κουνιέμαι από το σπίτι μου, χωρίς να πηγαίνω καν επίσκεψη στα σπίτια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ το πήγα και ένα step παραπάνω από το Στράτο. Ότι και τα τσιράκια, μερικοί υδραυλικοί προτιμούν να μην κάνουν τίποτα. Να είναι απλώς επιβλέπων, ούτε τα τσιράκια, ούτε να μοιράσουμε ροκάματα, ούτε τίποτα. Δηλαδή, υπάρχει και το step που είναι πιο χειρότερο από αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο Στράτος, του το δίνω και αυτό. Ναι. Ναι. Ναι, έτσι. Μ' ακούτε να, να λαχανιάζω, να φωνάζω, να κάνω. Τι, αφού από το πρωί είσαι εκπληγμένος. 2 χρόνια οικοδομή. Τα απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, να συνεχίσει εδώ ο φίλος μου ο Στράτος. Τίποτα. Κοινό μυστικό. Έρχομαι εγώ σαν Γιαννούλης, κλείνω τη δουλειά και μόνο εγώ δεν κάνω τη δουλειά. Όταν ήρθα την πρώτη μέρα και μου είπες να σε βοηθήσω, τι μου είπες, να σε βοηθήσω, Μπαρμπαστράτο, να κατεβάσει τα εργαλεία. Και τι σου είπα? Όχι, θέλω να τα στήσω μόνος μου για να ξέρω πού είναι, πού το συγκεκριμένο. Ακόμα και τα εργαλεία μου. Ναι. Θέλω να είναι σε τάξη. Είμαι άρρωστος. Είμαι ψυχαναγκαστικός. Όχι, όχι, δεν είναι ψυχαναγκασμός. Τα οργανώνεις εσύ. Όχι, είναι σωστό. Έχω τρέλα. Τα θέλω έτσι. Τα θέλω. Γιατί ξέρεις που είναι τι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μου λέει ο άλλος, Στράτο, με το όνομα που έχεις να κάνεις μια εταιρεία, να έχεις 10 άτομα. Δεν μπορώ. Και δεν θέλω φυσικά. Δεν μπορώ. Και ναι, δεν θέλω. Καλά κάνεις γιατί θα χάσεις ποιότητα. Δεν θα μπορεί να την κουμαντάρεις. Συμφωνώ. Εγώ θέλω να έρθω στο φίλο μου τον Άκη. Δεν είναι για τα λεφτά. Σου είπα, σιγά μην έκανα 600 ευρώ εγώ τώρα για το μεροκάματο εδώ που στο κάτω-κάτω είδες ξενοδοχεία, φαγητά, σου στο τέλος νομίζεις μένει και τίποτα. Δεν ήρθα για το μεροκάματο. Ήρθα για το φίλο. Γιατί έτσι σου έδωσα το λόγο μου ότι μετά δεν τον κράτησα όπως θα ήθελα, αναγκαστικά, αλλά όταν σου είπα θα έρθω, έπρεπε να έρθω. Ναι. Τελείωσε. Και αυτή τη στιγμή συμπάσχω μαζί σου. Πώς να το πω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, ρε φίλε. Δηλαδή όταν βλέπω τον φίλο μου τον Άκη, λέει ρε γαμώ την πουτάνα του, με τα λεφτά μου δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Και αυτό το βίντεο ήταν μια παρένθεση της ελληνικής πραγματικότητας. Η ελληνική πραγματικότητα, ναι αδερφέ, ζει και βασιλεύει. Και οι εταιρείες μας έχουν χεσμένους από πάνω μέχρι κάτω όλες. Τρομερό. Όλες. Τρομερό. Όταν φτάνουν, πρόσεξε τι θα σου πω. Εγώ σαν Γιαννούδης, που είμαι αυτός που είμαι, με τα κόπων και βασάνων φτάσαμε, είδες που ήρθαν τα παιδιά και με χαιρετήσαν. Βέβαια. Με βλέπω ο δρόμο, ο κόσμος, άρα αυτό σημαίνει ότι με ξέρουν αρκετά. Και όταν πάω εγώ και με έχουν γραμμένο, δηλαδή εσένα τον ιδιώτη, τι νομίζεις θα σε κάνω, θα έχεις καλύτερη συμπεριφορά? Σε ρωτάω. Δεν έχω λόγια, Δεν λειτουργώ έτσι. Δεν λειτουργώ έτσι. Δεν τους νοιάζει. Εντάξει, δεν τους νοιάζει. Εντάξει. Όχι, δεν τους νοιάζει. Εγώ τους είπα, το λέω δημόσια, οι εταιρείες δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα και θέλουν να με βοηθήσει αυτό. Ο τελικός αποδέκτης είναι ο ιδιώτης. Εσένα τον ιδιώτη έπρεπε να ενημερώσουν. Όχι τον υδραυλικό. Ο υδραυλικός έχει μάθει αλλιώς. Ο υδραυλικός θα έρθει να τελειώσει, να πάρει το 50 να φύγει. Εσύ όμως θα πεις στον υδραυλικό, το θέλω,
Τι δουλειά κάνει, το θέλω. Πόσο κάνει, τόσο. Είναι ανταποδοτικό. Ναι, είναι ανταποδοτικό. Είναι ανταποδοτικό. Αυτό θα σου δώσει το 0,5% σε απόδοση. Πώς θα το κάνει. Θα το πούμε και αυτό. Θα το πούμε με επιχειρήματα. Ναι. Δεν υπάρχει πιο καλό πράγμα. Εσείς οι εταιρείες που δεν σας κόβει. Δηλαδή απορώ καμιά φορά πόσο εγώ αγράμματος έχω μπει στη φιλοσοφία του αιώνα μας και εσείς ακόμα δεν την έχετε πάρει χαμπάρι. Ότι πρέπει οι εταιρείες, καλό θα είναι μάλλον να ενημερώσετε τον ιδιώτη και όχι τον υδραυλικό. Ο υδραυλικός πάει στα σεμινάρια, χαχαχα, χουχουχου, έχει και ένα μπουφέ, κάθονται και ψιλοτρώνε εκεί πέρα. Να, βάλτε το όμως στην άκρη του μυαλού σας να φτάσει ο ιδιώτης να ξεχωρίζει το καλό εξάρτημα αν εσύ θεωρείς, αν είσαι υπερήφανος για το υλικό σου, έτσι. Και να έρχομαι εγώ σαν υδραυλικός να τα βγάζω στον πάγκο και να μου λες, όχι αδερφέ, δεν θέλω αυτό το εφαρμοψόμετρο, θέλω να γράφει η Watts πάνω. Το θέλω. Δεν θέλω τη σάπια τη βαλβίδα ασφαλείας, θέλω αυτή τη βαλβίδα με το κόκκινο χερούλι. Ήδη συμβαίνει αυτό, φίλε. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Ήδη ο κόσμος άρχισε να ξεχωρίζει ποιο είναι το δοχείο διαστολής για θέρμανση και ποιο είναι το δοχείο διαστολής για ίδρυυση και ποιο είναι για πιεστικό. Δεν μπορεί η αγαπημένη μου μάρκα να βγάζει 14 διαφορετικά δοχεία διαστολής και συνεχίζετε εσείς οι υδραυλικοί κοντί στο μυαλό ότι όλα τα δοχεία είναι ίδια και δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Όχι, φίλε, δεν πάει έτσι. Αλλά να είστε σίγουροι, την άκρη θα τη βρούμε, φίλε μου, μαζί, μόνοι μας. Εγώ, εσύ και το κανάλι μας. Όποιος μπορεί να ακολουθήσει, ας ακολουθήσει. Οι εταιρείες ας κάνουν τα δικά τους. Εγώ απογοητεύτηκα σήμερα πραγματικά. Απογοητεύτηκα. Εσύ ακόμη περισσότερο. Εγώ το είχα στην άκρη του μυαλού μου, αλλά δεν το περίμενα. Και εγώ. Ακούω κάθε μέρα συμπεριφορές από εταιρείες που τις αναφέρω και στα βίντεο μου σαν αγαπημένες μου μάρκες. Εκεί να δεις πλάκα. Και με λέει, εσύ Στράτο, καλά τα λες, αγαπημένη σου μάρκα, πήρα το μηχάνημα εξαιτία σου. Και δεν δουλεύει το μηχάνημα, δεν υπάρχει σέρβις, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό ήταν σαν πρώτη φάση για να μπορέσεις και εσύ επιτέλους, ο φίλος του καναλιού σου έδωσα βήμα, γιατί το δίκαιο μας δεν θα το βρούμε πουθενά άλλο. Την άκρη θα τη βρούμε μόνοι μας. Κατάλαβες. Σωστό, σωστό. Και φαντάσου εσύ που είπες ότι το σκέφτεσαι σαν επένδυση, δηλαδή εγώ που θέλω να τη βγάλω, όπως πολλοί κόσμος, λίγο οικονομικά και εκείνος τι θα κάνει, ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις ότι, τι το καταλαβαίνεις, το ξέρεις, ότι υπάρχουν πολλά σπίτια που δεν θερμαίνονται αυτή τη στιγμή. Και ποιος θα μας σώσει, αυτοί που πήγανε το καύσιμα στο Θεό, μας έχουνε τρελάνει. Τέλος πάντων, αυτά. Με την άδεια τη δική σου φυσικά, ένα λεβιτοστάσιο που μετράει 23 χρόνια, έναν επίλογο σου είπα εγώ από την αρχή ότι αυτό το μηχάνημα δεν θα το άλλαζα, τουλάχιστον μέχρι να έρθει το αέριο και βλέπουμε, γυρνάς όμως και μου λες τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και αποφασίσαμε από κοινού να διαλέξουμε ένα συγκεκριμένο λέβητα. Δυστυχώς οι εταιρείες πολύ πιθανό. Θα σου πω εγώ τι γίνεται τώρα που το σκέφτομαι. Θα πάμε σ' άλλη. Όχι, όχι, όχι. Όχι, να το πούμε, να το πούμε. Επειδή πολλοί φίλοι του καναλιού. Ρίξαν όλο το βάρος στο αέριο και πλέον εγώ πιστεύω δεν τους ενδιαφέρει το πετρέλαιο. Έτσι το βλέπω. Εντάξει. Όχι. Όχι, όχι. Πάσο, εσύ ξέρεις καλύτερα γιατί είναι το. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά ένα Στράτο μου είναι ένα. Δηλαδή έπρεπε να έχουν ένα. Ένα, δηλαδή ένα. Και ένα. Αυτό και κλείνω. Στην ερώτηση που μου κάνουν όλοι, ποια είναι η καλύτερη θέρμανση και διαβάζω πολύ υδραυλική, κολλάνε π.χ. Αντλία θερμότητας ή. Αδερφέ, δεν υπάρχει καλύτερη θέρμανση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος τοποθέτησης, δεν πάει να με λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Και από εκεί και πέρα, για μένα, τη θέρμανση την επιλέγει το ίδιο το σπίτι, εάν και εφόσον ο μάστορας καθίσει και συζητήσει με το σπίτι. Αυτό έχω να πω. Και να έχει γίνει πρωτύτερα και καλή μελέτη του σπιτιού. Ο υδραυλικός για μένα είναι εφαρμοστής. Το σωστό και το πρέπον θα ήταν ο εφαρμοστής αυτός να κινείται σύμφωνα με μελέτη μηχανολόγου μηχανικού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει.
Ναι. Ναι, γιατί τη μελέτη του σπιτιού περίμενα το Στράτο. Μπάσε το Στράτο ήταν σ' άλλους φίλους του καναλιού. Δεν είχα την τύχη να το. Ναι, δεν είχα. Όχι, δεν ποτέ, ποτέ. Είμαι πολύ σωστό. Στο άλλο φίλο του καναλιού είπα. Mm-hmm. Δεν έκανε μελέτη ο Στράτος. Η προηγούμενη υδραυλική, τους λέω τι να βάλουμε μια που. Ο κύριος Στράτος πάλι δεν ήρθε, το λέω σαν παραπονό. Πόσο τον αγαπάω, το ξέρετε, το ακούσατε τι είπα. Και μου είπανε, δες περίπου πόσες θερμίδες είναι τα σώματα στο χώρο σου και αντικατέστησέ τα με κάτι παρόμοιο που θες. Δηλαδή αυτή ήταν η μελέτη. Και αυτή σαν ιδιώτης... Έκανες μόνος σου το μελέτη. Εννοείται, έκανα εγώ τη μελέτη στο περίπου εγώ, ναι. Ότι είμαστε σχεδόν 10.000 θερμίδες κάτω. Ναι, λιγότερο, ναι. Εντάξει. Μπάσε το. Μπάσε. Ναι. Πάτα το κουμπάκι. Μπράβο. Τι τραβάω γάμο του. Γέρος άνθρωπος είναι, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά, δεν θα βάλουμε μια λόγα. Ακή. Θα ερχόμαστε στα σπίτια σας, θα μας δίνετε πρώτα ένα χέρι ξύλο. Ξύλο όμως. Ξύλο, όχι χωριάτικο ξύλο. Όχι. Καλά, εσείς οι Αθηναίοι δεν ξέρετε και από χωριάτικο ξύλο. Τέλος πάντων. Θα μου πεις και ποιος είναι Αθηναίος. Εσύ πρέπει να είσαι Αθηναίος, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι σε κόβω. Γιατί λες το σουβλάκι καλαμάκι, σε έχω εμπεδώσει. Σωστό, σωστό. Ένα σπίτι ανακαινισμένο, ριζικά σχεδόν. Τι σχεδόν, όλα. Όλα. Και ήρθε τώρα ο τετραπέρατος ο υδραυλικός και άφησε τις σωληνώσεις και όλα αυτά εκεί. Με φώναξες κατά κύριο λόγο γιατί μου λες Στράτο μετά την ανακαίνιση δεν μπορώ να ζεστάνω το σπίτι μου. Τι φταίει Μπαρμπαστράτο, ήρθα πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, δοχεία διαστολής, κυκλοφορητές εδώ εκεί. Καταλήξαμε τελικά, όπως το έδειξα και σε φωτογραφίες και ο φίλος μου ο Γρηγόρης έκανε και σχόλιο από κάτω. Μηχανολόγος, μηχανικός στο επάγγελμα, αυτοί οι διακόπτες είναι για δισωλήνιο κύκλωμα, δηλαδή μία σωλήνα να πηγαίνει ζεστό στο σώμα εδώ και μία να επιστρέφει, ναι, με αυτούς τους διακόπτες μπορείς να πετύχεις εξισορρόπηση δικτύου που εγώ και πάλι δεν είμαι υπέρ γιατί την εξισορρόπηση δικτύου χοντρικά την πετυχαίνει ο ίδιος ο διακόπτης του σώματος. Δεν υπάρχει περίπτωση, εδώ είναι μονοσωλήνιο βέβαια, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθείς με τίποτα. Μου λες Στράτο, μα τα προηγούμενα χρόνια ζεσθενόμασταν. Ναι, συμφωνώ. Και σου εξήγησα ότι σε αυτό το δωμάτιο είχε ένα σώμα μπουντέρους, μου είπες, αυτό ήταν ή στο άλλο. Όχι, στα άλλα δύο. Στα άλλα δύο. Υπήρχαν κάτι σώματα μπουντέρους γαϊδούρια, εσύ πήγες σε άλλα πιο όμορφα. Και είμαι σίγουρος ότι για να ζεσταθεί αυτό το σπίτι δουλεύατε το Λέβητα 70, 75, 80, 85 βαθμούς. Ναι, όχι 80, όχι θα το βλέπα που κάνει εντύπωση. 75 πιστεύω. Ναι. 80 δαγκωτό, αλλά αν δεν έγινε ότι... Εντάξει, εντάξει, μου χαρίζει. Έτσι κι αλλιώς, ο Λέβητας αυτός που είχαμε Όσκαρ κάτω το έβαζε στο 60 και χτυπούσε 80, το έβαζε στο 80, χτυπούσε 70. Α, είχε τις δικές του. Ναι, εγώ είμαι όλα με τη θερμοκάμερα και με το πιστόλι τα μετρά. Σημασία έχει ότι από αυτόν εδώ το διακόπτη, όσοι έχετε τέτοιους διακόπτες στα σπίτια σας, να τους βγάλετε για να ζεσταθείτε. Είναι ένας στο πολύ... Στο μονοσωλήνιο, έτσι. Βρε, παντού, για μένα δεν. Ήδη στραγγαλίζω την εγκατάστασή μου από το διακόπτη του σώματος. Δεν χρειάζεται δεύτερος στραγγαλισμός. Πιάστο στα χέρια σου, βάλτε στην κάμερα. Στράτο μου και εδώ. Είναι live το βίντεο, δεν έχουμε κάνει προεργασία. Πιστεύει ο κόσμος. Εδώ είναι κλειστός σαν τον κάτω. Ναι. Πάλι δεν βλέπεις τίποτα. Δηλαδή είναι πνιγμένος. Ναι. Ή πώς δεν ζεσθενόταν ο πρώτος όρος. Ναι, δεν ζεσθενόμασταν. Δεν ζεσθενόμασταν, μιλάμε να βγάζουμε πέστα. Σωλήνες να βγάζουμε. Πάει, τελείωσε πράγμα, έτσι ξάπλα. Πες πόσα βγάζαμε ρε μάστορα σωλήνα, βαθμούς. Βγάζαμε από το Λέβητα, έφτασα να βγάζω 75 βαθμούς και προσαγωγή στα σώματα 62-63. Και το σώμα έπιανε τίποτα. Τίποτα.
Από παιδιά, από ένα διακόπτη, έτσι. Πες το ότι διακόπτες κάνει ζημιά. Πες το ρε, περίμενε. Όχι, εσύ θέλω να μιλήσω. Ναι, δεν από ένα διακοπτάκι τώρα. Από λάθος κάποιου, όχι κοντού, τάπα. Πες φίλε μου. Το κοντός όχι, είναι φίλε, λίγο. Από κάποιου τάπα. Θέλω να μοιραστείς με τον κόσμο, έτσι. Ναι, που δεν αξιώθηκε, πήρε όλη όχι, την εκδοχή. Όχι, χέστα αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, μας ενδιαφέρουν έτσι με δικά σου λόγια να μας πεις ότι το Γολγοθά που πέρασες και περνάς. Α, δεν έχει, δεν κλείνει. Είναι. Ναι, δεν έχει επεισόδιο εκεί. Έλα. Δώσε πόνο, έτσι εγώ θα ξεσφύγω και εσύ. Δεν έχει, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να δείξω. Δεν φτάνουν ούτε. Δεν φτάνουν ούτε 100 σκληροί δίσκοι, όχι τώρα. Ναι, εδώ, ναι, δυστυχώς. Εδώ δώσανε οι υδραυλικοί τον καλύτερό τους σε αυτό. Ή μάλλον δεν δώσανε τίποτα με άλλα λόγια. Τα είδανε. Ξέρετε τι πιστεύω, είναι αυτό που του λέω. Μπαρμπαστράτο, ξέρεις τι είπανε. Αφού δούλευε, άστον έτσι. Έτσι αυτό είπανε. Και έτσι έχουμε το φίλο μου εδώ το Στράτο. Κανείς εδώ, δεν είπε... κάτω πέσα στα υπόγεια πατώματα κάτω. Ότι αυτή η εγκατάσταση είναι 20ετίας. Ότι ο προηγούμενος υδραυλικός που έκανε αυτή τη δουλειά καλός ή κακός για μένα, αυτό φυσικά το έκανε εργολαβική, ας το πούμε έτσι. Η πρώτη λες τώρα. Ναι, η πρώτη ρε παιδιά, ξέρετε πως πάνε, φασονατζίδικα. Ναι, αυτές τις σωλήνες από τι θα γλιτώσουμε, τι θα είναι. Ναι, η πρώτη. Ναι. Ναι, φαντάσου τώρα ότι αυτός ο επενδυμένος χαλκός που έχει πέσει εδώ πέρα, έγινε από την πρώτη και έγινε για να πέσουν τα κοστολόγια. Δηλαδή κάποιοι με ρωτάνε γιατί Μπαρμπαστράτο λέει το κάνουν έτσι, το κάνουν για να γλιτώσουν μέτρα. Βέβαια. Όλα αυτά τα κυκλώματα, τα μονοσωλήνια, πώς τα λέτε εδώ στην Αθήνα, εγώ δεν τα ξέρω. Πάνω στη Μακεδονία σε εμάς δεν έχει τέτοια πράγματα. Ναι. Δύσκολα. Και εντάξει, ήρθε ο τετραπέραντος ο κοντός. Εγώ είμαι ο τέταρτος τώρα, Είμαι ο τέταρτος και ένας δεν σου είπε ρε εσύ φίλε ότι αυτοί οι διακόπτες, ναι μεν είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Ναι, καταρχήν για να το πεις πρέπει να μοιάζεις και να είσαι άνθρωπος. Και όχι, βάλε τελείες εσύ, έχω πολλές τελείες να βάλω, δεν χαρακτηρίζω άλλο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι... Γιατί... Ταλαιπωρήθηκες και ταλαιπωρήσε χωρίς λόγο. Και σπίτι τελειωμένο, έτσι. Τελειωμένο. Τέλος πάντων. Ναι. Σε κάποιο άλλο επεισόδιο θα πούμε και τις διαφορές κιόλας, γιατί πρέπει να πούμε τι είχαμε πριν, από τι ζημιά μπορεί να κάνει ένας λάθος διακόπτης, να πούμε κι αυτό, έτσι. Ναι, όχι, Όλα θα τα πούμε. Εγώ το είπα... Και έχω δεσμευτεί και σε όσες δουλειές έχω κάνει, φυσικά και να πάω στο φίλο Παύλα Πελάτη που κάναμε τις όποιες εργασίες, να μας πει αν είναι ευχαριστημένος, να μας πει τη διαφορά. Μπράβο, φυσικά, το πριν και το μετά είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά άμα δεν είδε διαφορά δεν θα το κρύψουμε. Ίσα ίσα θα ψάξουμε να βρούμε ποια είναι η αιτία που δεν είδε τη διαφορά. Βέβαια, να είστε σίγουροι καλοί μου φίλοι όλοι εσείς που περιμένετε να δείτε τα βίντεο, να είστε σίγουροι ότι η επιτυχία μου είναι 1000%. Γιατί όμως 1000%. Ας το πούμε 98% είναι με φυσική παρουσία, εντάξει, και άλλο 900% είναι που δίνω συμβουλές είτε τηλεφωνικά, είτε με μηνύματα, είτε μέσω από τα βίντεο μας σε όλο τον κόσμο ανά την Ελλάδα, και βλέπει ο κόσμος τεράστιες διαφορές, έτσι φίλε, τεράστιες, όχι... Περιμένω να τις δω και εγώ με ανυπομονησία. Εσύ, πρόσεξε, η φιλοσοφία μου είναι μία και την έχω πει 100.000 φορές, θα την πω 100.000 φορές είναι μία. Το ότι θα ζεσταθούμε το θεωρούμε δεδομένο. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω αυτό και να μου πεις εσύ δεν θερμαίνουμε, δεν υπάρχει στο... Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου, το καταλαβαίνεις, σε μένα. Το ζητούμενο είναι η οικονομία, γιατί καλός ή κακός αυτό το σπίτι, άμα φτάσει να θέλει 3.000 λίτρα για να ζεσταθεί, είναι ασύμφορο. Ωραία. Πουλάμε το σπίτι και πάμε να μείνουμε αλλού.
Οπότε προέχει η οικονομία, μα πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Σωστή. Η οποία ασφάλεια για διαφόρους λόγους πριν καν γνωρίσει εμένα είχες φροντίσει ήδη να έχεις αυτόματο πυροσβεστήρα οροφής. Καλά, ο οποίος, από πάντα. Από πάντα και πολύ χάρηκα γι' αυτό. Και όχι απλά τον έχεις, αναγόμωση όλα κανονικά, ωραία, και αισθητήρα καπνού, να το τονίσουμε και αυτό, και πυρήμαχη πόρτα, μπορώ να πω ότι το λεβιτοστάσιό σου είναι από τα πιο ολοκληρωμένα που έχω δει το τελευταίο διάστημα, εντάξει. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή πέσαν όμως μετά πολύ κοντή, πες το. Ξεφτυλίστηκε η κατάσταση. Έτσι. Και αποτέλεσμα είχαμε μηδέν. Ναι, φίλε. Ναι. Αυτά στο τωρινό βίντεο. Στράτο, κάτι να προσθέσεις? Τι να προσθέσω. Εντάξει. Είπαμε, οι κοντοί ζουν ανάμεσά μας. Δεν γλιτώνουν. Δυστυχώς. Και είναι δυστυχώς πάρα πολύ δυστυχώς. Πάντως είσαι πολύ απογοητευμένος από εμάς, Σάκη. Ναι. Άστο. Είσαι στεναχωρεμένος. Δεν λέγεται. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ είναι ο Στράτος. Εγώ το λέω συνέχεια εκ του αποτελέσματος. Επειδή είναι, πώς το λένε, καθαρός ουρανός αστραπές, δεν φοβάται. Θα δείξουμε, θα πούμε και τα πριν και βέβαια, τα μετά. Σοβαρά. Έτσι, θα το λέω. Στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι στιγμής αυτό που λέω είναι, παιδιά, επειδή πολλά λάθη, υπομονή το Στράτο. Μέχρι στιγμής, έτσι. Ναι, το λέω συνέχεια, δεν του κάνω διαφήμιση, είπα. Πρόσεξε, γιατί μπορεί κάποιος φίλος του καναλιού να λέει, α, αυτοί δύο τα έχω κανονίσει. Τίποτα δεν έχουμε κανονίσει. Πρόσεξε λίγο, εγώ θα τα πω τι είχαμε πριν, τι έχουμε μετά. Είδες και περιμένω το αποτέλεσμα. Αλλά βλέπω πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη υδραυλικών. Ναι. Σαν να κάνουν όλοι τις πάπιες. Μπήκαν εδώ, πέσακαν, εθελοτυφλούνε. Δεν τους νοιάζει. Δεν θέλουν να πάρουν το 50 και να φύγουν, ναι, να πάρουν στο άλλο 50. Δεν έχει κανένα. 5-50, καλημέρα σας. Εκ του αποτελέσματος Στράτου, όταν ανάψουμε, έχω να πω πάρα πολλά. Έτσι, μόλις δω το αποτέλεσμα, έχω να πω πάρα πολλά, γιατί είπαμε και πάρα πολλά. Εδώ είμαστε και όλα θα υποθούνε. Όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να... Τίποτα κρυφό, όχι. Τίποτα κρυφό. Δεν μ' αρέσει το ψέμα, τελείως. Τέλος. Και εγώ ειλικρινά, ξέρει ότι είμαι απότομος, τα λέω δεν νευρικά, υπάρχει. Τα λέω. Θα δώσουμε αποτελέσματα εδώ πέρα, φουλ. Δεν είσαι ο μόνος, έχουμε πολλούς φίλους του καναλιού, που σε πληροφορώ και εκείνοι, ακριβώς το ίδιο σκεπτικό έχουν. Και φυσικά όταν θα μας δοθεί η ευκαιρία και θα τους ξαναδούμε από κοντά, θα μας τα πούν. Μπράβο, πόδι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν έχω. Πώς να το πω, ναι. Αυτά προς τον παρόν, πάντα, έτσι τον πάντα το κουμπάκι, πάντα το κουμπάκι.